ήθελα λίγο την προσοχή σας. Έχει φτάσει η στιγμή που θα ανακοινώσουμε τους νικητές του Διεθνούς Διαγωνισμού. Του πρώτου Διεθνούς Διαγωνισμού που διοργάνωσε το Graphic Stories Cyprus με τίτλο «Nicosia, the City of Utopia», Λευκοσία, η πόλη της Ουτοπίας. Και στη συνέχεια θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης. Κυρίου Κωνσταντίνου Γιορκάτση, παρακαλώ, έρχεται στο πλήρω. Εγώ είμαι και θα σας διαβάσω εγώ έναν σύντομο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζω απόψε την έκθεση με τίτλο «Λευκοσία, η πόλη της Ουτοπίας», η οποία περιλαμβάνει τα διακριθέντα έργα που προέκυψαν από τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό αφίσας που διοργάνωσε το Graphic Stories Cyprus. Το Graphic Stories Cyprus αποτελεί έναν θεσμό που τα 3 τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, αλλά και στη συνείδηση των δημιουργικών επαγγελματιών και φοιτητών της Κύπρου και του εξωτερικού. Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, ανοίγει τις πύλες της σήμερα και εύχομαι να απολαύσετε ένα δημιουργικό τριήμερο στο οποίο ο θεατής και το φιλότεχνο κοινό της Λευκοσίας θα παρακολουθήσει ένα ευρύ φάσμα τεχνών όπως εικαστικές δημιουργίες, διαλέξεις, οπτική επικοινωνία και design. Τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους καλλιτέχνες και εύχομαι κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις και την δημιουργική τους πορεία. Ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και σε εσάς που βρίσκεστε μαζί μας απόψε. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, Δήμαρχος Λευκοσίας. Τα βραβεία του διαγωνισμού προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου και η ελληνική εταιρεία γραμματοσυρών Parachute Fonts, συνολικής αξίας €2.000, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους στον πρώτο διαγωνισμό αφίσης, του Graphic Stories Cyprus. Τα βραβεία θα απονείμει η κυρία Τούλα Άννη, η Δημοτική Σύμβουλος Λευκοσίας εκ μέρους του Δημάρχου Λευκοσίας, κ. Κωνσταντίνου Giorkatzhi. Η αφίσα που κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία των επαγγελματιών μας ήρθε από το Τωρίνο της Ιταλίας και είναι δημιουργία της ιδιάστριας Ελίζα Μπαλτισέρα. Πολλά συγχαρητήρια στην Ελίζα Baldissera, η οποία θέλησε να βρεθεί κοντά μας και ετοίμασε ένα πολύ ευγενικό μήνυμα να βρεθεί μαζί μας. Hello everybody, I am Elisa Baldissera from Italy and I am the lucky winner of your poster competition. I am a graphic designer and a visual artist. And this is my little studio, so you're welcome. I'm sorry for not being there with you. There were some technical problems. I hope you enjoying the evening even without me. Now I'm working on many projects for exhibition I will take part in the next future. So these are busy days, but I hope one day to visit Nicosia and your beautiful island. I'm sure it's a wonderful place. I really want to thank you for this award, especially because the prize will help me and help my career as an artist, because I will use this money to realize some art projects. I will work hard, I always work hard, I try, and this prize is an incentive to never stop, to improve myself and realize all my dreams. So thank you so much again, with love, from Italy. Bye! Το βραβείο θα παραδώσει η συνεργάτητά μας Χριστίνα Νεοκλέου. Και είναι δημιουργία του σχεδιαστή Αργύρη Αθανασιάδη. Ο Αργύρης είναι εδώ. Είναι εδώ. ευχαριστήσω καταρχήν για την ευκαιρία που μου δώσατε οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή να περάσω το τρίμηνο στη Λευκοσία. Είναι μεγάλη χαρά καταρχήν η συμμετοχή και μετά η διάκριση. Άλλωστε, φαντάζομαι ήδη από ό,τι έχουμε δει λίγο-λίγο, όλες οι συμμετοχές έχουν το χαρακτήρα τους και το ενδιαφέρον τους. Αυτό που θέλω να επισημάνω έτσι, είναι ότι προέρχομαι από μια πόλη που έχουμε ζήσει τα ενετικά τείχη. Προέρχομαι από το Εράκλειο, το Χάντακα, το μεγάλο κάστρο παλιότερα όπως λεγόταν. Και ζούμε καθημερινά μέσα στα τείχη, απ' έξω, μέσα και πάνω από τα τείχη. Γιατί κάνουμε και εκδηλώσεις πάρα πολλές, είναι ζωντανά. Όπως και σε εσάς, το κομμάτι τέλος πάντων που υπάρχει στην πλευρά μας. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο brief και που με κινητοποίησε πέρα από τη σχέση μου με τα τείχη που έχω και από την πόλη καταγωγής μου, είναι ότι υπήρχε μια κατεύθυνση ότι τα τείχη κοιτάζουν προς τα μέσα. Ότι ενώνουν δηλαδή τους ανθρώπους. Και πέρα από το στρατιωτικό τους ρόλο που πράγματι είχαν τότε, σήμερα μπορούν να λειτουργήσουν με κανέναν τρόπο. Αυτά για να μην γνωρίζετε έχουν περάσει μια φανταστική μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης υπάρχουν και κάποια δωράκια που δικαιούστε όλοι από ένα να πάρετε ο καθένας σας. Ευχαριστώ πολύ.